Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Μελιγκόνης. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Είναι 5η 2 Σεπτεμβρίου και σήμερα η Ελλάδα και ολόκληρος ο πλανήτης θρυνεί. Ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή στα 96 του χρόνια. Η ζωή του συνδεδεμένη με την πολύπαθη ιστορία του τόπου μας και τα τραγούδια του πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για ολόκληρες γενιές από την Ευρώπη μέχρι την Παλαιστίνη και τη Λατινική Αμερική. Ένας Έλληνας της Οικουμένης. Ο Μίκης της αντίστασης και της επανάστασης, της ελευθερίας, του έρωτα και της αγάπης. Ο Μίκης των ποιητών και του λαού. Ο Μίκης της Ρωμιοσύνης, αλλά και ολόκληρης της Οικουμένης, πέρασε στην αιωνιότητα στα 96 του χρόνια. Κρητικής καταγωγής γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925. Από μικρό παιδί αγάπησε τη μουσική και το δίκιο. Στα χρόνια της κατοχής πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, ενώ οργανώθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βίωσε τα Δεκεμβριανά, τον εμφύλιο, τη φυλακή, την εξορία, ενώ βασανίστηκε στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Την άλλη φορά ήρθαν περισσότεροι και χύμιξαν να βάλουν να με φάνε. Αυτό ήταν το τρομερό, δηλαδή ότι να δαγκάνεις και να δαγκάνεις τα πόδια. Κεφάλια, αυτά, αρρωγάζει ο στρός, τίποτα. Αυτοί όμως μεταξύ κλείσαν τα μάτια μου, μου τρώγανε από εδώ τα μάτια μου, τα αυτιά μου, αυτά πια με φάνε ολόκληρο. Αυτό ήταν το πιο, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει περάσει περισσότερο αυτό το πράγμα από αυτό. Δεν είναι. Και θυμάμαι ότι ήταν τέτοια, φαίνεται η απελπισία μου, που έβγαλαν τέτοια κραυγή, που ακούστηκε στο Ζούνιο απέναντι, στο Λαύριο. Το 1954 φεύγει για το Παρίσι και μετά στο Λονδίνο. Γράφει συμφωνική μουσική, μπαλέτα και μουσική για ταινίες. Και μου σπλάχνω τον σπλάχνων μου. Το 1958 ο Μίκης μελοποιεί τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Στα 1958 πήρα το βιβλίο του Ρίτσου με μια αφιέρωση. Ξαφνικά, γιατί ο Ρίτσος, πώς με σκέφτηκε δεν ξέρω. Και μια μέρα θυμάμαι είχαμε πάει με την γυναίκα μου να αγοράσουμε κάτι σε ένα μπακάλικο και εκεί έγραψα τον επιτάφιο. Το 1960 ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης πρωτοστατεί στην πολιτιστική αναγέννηση της Ελλάδος, στην σύζευξη ποίησης και μουσικής. Οι στίχοι του Ρίτσου, του Ελίτη, του Βάρναλη, του Λιβαδίτη και πολλών άλλων μετατρέπονται σε τραγούδια των κατατρεγμένων, των βασανισμένων και γίνονται λαϊκά άσματα. Παράλληλα συνθέτει μελωδίες, ορατόρια, επιθεωρήσεις, μουσική για το αρχαίο ελληνικό δράμα και άλλα. Ο χορός του Ζορμπά, το μοναδικό συρτάκι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης, που ήταν και το soundtrack της ταινίας Αλέξης Ζορμπάς, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες σφραγίδες του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Πρωτοστατή στους αγώνες για ειρήνη, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη και στα 38 του ψηφίζεται πρόεδρος των Λαμπράκηδων, ενώ εκλέγεται βουλευτής με την ΕΔΑ. Κατά την περίοδο της δικτατορίας, ο Θεοδωράκης περνά στην παρανομία. Φυλακίζεται στο κτίριο της ασφάλειας στην οδό Μπουμπουλίνας, ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ΠΑΜ. Φυλακές Αβέροφ, απεργία πείνας, Ζατούνα, φυλακές Οροπού. Το 1970 βρίσκεται στο Παρίσι, οργανώνοντας συναυλίες και αντιστασιακές δράσεις σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Μετά την πτώση της δικτατορίας, επιστρέφει στην Ελλάδα και παίρνει μέρος στην πολιτική ζωή της μεταπολίτευσης. Και δικό μας! Ήταν 17 Νοέμβρη, πέρας το μακρού ποστά, φτάσαν τακτική. Εκλέγεται βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ το 1989 συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Το Δεκέμβριο του 2010, ο Μίκης Θεοδωράκης ανακοινώνει την ίδρυση του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών με την ονομασία Σπίθα. Λίγο πριν το τέλος της ζωής του, με επιστολή του προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα, δηλώνει πως θέλει να αφήσει αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Τώρα, στο τέλος της ζωής μου,
την ώρα των απολογισμών σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Ο Μίκης Θεοδωράκης σημάδεψε την ελληνική και την παγκόσμια μουσική ζωή ενώ τραγουδήθηκε από τους Beatles μέχρι την Edith Piaf. Πρωτοστάτησε στους αγώνες για την ειρήνη στα Βαλκάνια και τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ενώ παράλληλα ήταν προσωπικός φίλος του Φιντελ Κάστρο. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μίκης των Ελλήνων, ο Μίκης των Φτωχών και των Κατατρεγμένων, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, πέρασε στην αιωνιότητα. Έντονη συγκίνηση επικρατεί από το πρωί και στο σπίτι του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη στη σκιά της Ακρόπολης. Εκεί θα μεταφερθούμε και στον Κυριάκο Μαντούβαλο για να μας μεταφέρει όλο το κλίμα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Δευτέρα Σεπτεμβρίου είναι μια μέρα που θα μείνει στην ιστορία για τον εξής λόγο. Η Ελλάδα είχε δύο βασικούς πυλώνες πολιτισμού, την Ακρόπολη και το Μίκη Θοδωράκη. Από σήμερα στις 9 παρα 20 το πρωί, η Ακρόπολη θα στέκει μόνη της ως πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου. Ο Μίκης Θοδωράκης στα 96 του χρόνια δεν είναι πια μαζί μας, έχει αφήσει πίσω το έργο του, αλλά πλέον τα λόγια είναι πάντοτε πάρα πολύ λίγα για να μπορέσουν να περιγράψουν την Ελλάδα. Γιατί ο Μίκης Θοδωράκης, τόσο για μας, για τους προηγούμενους και για τους επόμενους, θα είναι η Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας από το πρωί έρχονται συνεχώς άνθρωποι να αφήσουν ένα λουλούδι. Έχουμε μαζί μας τώρα είναι η κυρία Παναγιώτα από το Τορόντο, η οποία έχει έρθει και αυτή να αφήσει ένα λουλούδι έξω από το σπίτι του Μίκη Θοδωράκη. Και θα τη ζητήσουμε να μας πει δύο λόγια τι είναι για αυτήν ο Μίκης Θοδωράκης και γιατί ήρθατε εδώ. Είναι ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό και ήρθε αυτή τη στιγμή εδώ γιατί ξέρω ότι η ψυχή του αυτή τη στιγμή τριγυρίζει εδώ στο σπίτι που έζησε, που δημιούργησε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και έκανα όλη αυτή την πορεία ανάβασης μέχρι αυτό το λόφο στη μνήμη του μεγάλου ηγέτη, του μεγάλου καλλιτέχνη, του μεγάλου δημιουργού, του μεγάλου Έλληνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση που επικρατεί από το πρωί εδώ είναι τέτοια, Γιώργο, γιατί ο κόσμος που έρχεται εδώ έρχεται για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί ξέρει ότι πιθανότατα η γενιά μας, όπως και η προηγούμενη γενιά, είχε την τύχη να ζήσει με τα έργα αλλά και με την παρουσία του Μίκη Θοδωράκη. Δυστυχώς, και ευχόμαστε να διαψευστούμε, πολύ δύσκολα οι επόμενες γενιές θα μπορέσουν να ζήσουν κάτω από τις φτερούγες ενός ανθρώπου σαν αυτόν, ο οποίος μας αποχαιρέτησε σήμερα το πρωί όπως το ήθελε στο σπίτι του. Υπάρχει μία εκκρεμότητα για το πού θα ταφεί την Πέμπτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Υπάρχει εθνικό πένθος, υπάρχει όμως και πραγματικό πένθος στις καρδιές όλων των Ελλήνων, καθώς όπως είπαμε, όπως είχε πει και ο ίδιος σε κάποια αποστροφή κάποιου λόγου του, αν θα φύγω θα μου λείψει πιο πολύ απ' όλα η Ακρόπολη. Έχω την αίσθηση πως σήμερα και η Ακρόπολη, αν θα μπορούσε να μιλήσει, θα έλεγε ακριβώς το ίδιο για αυτόν. Βλέπουμε πίσω σου και τα πάρα πολλά λουλούδια. Ούτως ή άλλως, με το που έγινε το πρωί γνωστή είδηση για το πέρασμα του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη στην αιωνιότητα, συγκεντρώθηκαν εκεί στο σπίτι του, εκεί που βρίσκεσαι τώρα εσύ, στην οδό Επιφανούς 1 και Γαριβάλδη, αν δεν κάνω λάθος, πλήθος κόσμου, φίλοι, συγγενείς και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι θέλησαν να χειροκροτήσουν, να δώσουν το τελευταίο χειροκρότημα στο Μίκη Θοδωράκη, ακριβώς την ώρα που η σωρός του έβγαινε από το σπίτι και μεταφερόταν για να ξεκινήσει το τελευταίο της ταξίδι, έτσι. Ακριβώς. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνει κάτι που είναι λίγο άβολο, καθώς γύρω-γύρω-γύρω από την κάμερα, ναι, είναι περισσότεροι από 8-10 άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να έρθουν να αφήσουν ένα λουλούδι και να αποτίσουν φόρο τιμής στον κορυφαίο Έλληνα του τελευταίου αιώνα, του 20ου αιώνα, του 21ου αιώνα, και επειδή δεν θέλουν να το κάνουν και να φανεί, έχουν κάτσει γύρω-γύρω από την κάμερα και περιμένουν να αφήσουν ένα λουλούδι. Αυτή τη στιγμή, Γιώργο, ζούμε ιστορικές στιγμές, γιατί η αίσθηση που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους δεν είναι ότι έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας, έφυγε ο άνθρωπος που ενσάρκωνε την Ελλάδα
και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα μπορούσε να το κάνει με τον ίδιο τρόπο. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χωρούσε στον τόπο του, ήταν πολύ μεγάλος για να μπει σε οποιοδήποτε στεγανό, είτε μιλάμε για ένα είδος μουσικής, είτε μιλάμε για μία μόνο πολιτική παράταξη ή πολιτικό ρεύμα. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ μεγάλος, έτσι. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα μάλλον έχουν υπάρξει πάρα πολλές πολιτικές παρατάξεις. Ναι. Όλες θα μπορούσαν να έχουν σημείο αναφορά στο Μίκη Θοδωράκη. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά μουσικά ρεύματα. Όλα θα μπορούσαν να είχαν γεννηθεί από το Μίκη Θοδωράκη. Αυτό μας είπαν και οι άνθρωποι που μιλήσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είσαι στην σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας είπες και νωρίτερα, υπάρχει κόσμος ο οποίος, επειδή δεν θέλει να φανεί στην τηλεόραση, περιμένει να τελειώσει η σύνδεσή μας προκειμένου να ανέβει τα σκαλοπάτια πίσω σου, που βρίσκονται πίσω σου και οδηγούν στην είσοδο του σπιτιού, εκεί που για περισσότερα από 45 χρόνια ζούσε ο Μίκης Θοδωράκης, για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του. Οπότε ας τους αφήσουμε σιγά σιγά να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής. Ούτως ή άλλως οι εκδηλώσεις με τις οποίες όλοι οι πολίτες θα αποτείουν φόρο τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη θα συνεχιστούν, αφού εκτός από το τριήμερο εθνικό πένθος μιλάμε και για τριήμερο προσκύνημα της Σωρούτου. Να δούμε τελικά, Κυριάκο, και πώς θα καταλήξει αυτή η εκκρεμότητα, καθώς όπως είπες και εσύ παραμένει θολό το πού ακριβώς θα ταφεί, έτσι, ο ίδιος με την επιστολή. Μια διευκρίνηση μόνο επί τούτου, Γιώργο. Ναι. Έλα, να πούμε ότι με απογευματινές δηλώσεις η κόρη του, η Μαργαρίτα Θοδωράκη, είπε ότι θα σεβαστεί στο ακέραιο τις επιθυμίες του πατέρα της, ζήτησε απλά λίγο χρόνο να ηρεμήσει και όλα τα πράγματα θα γίνουν όπως αυτός είχε ζητήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η πρόθεση όλων είναι να τηρηθούν στο ακέραιο η επιθυμία του Μίκη Θοδωράκη. Άρα φαίνεται ότι θα τελειώσει αυτή η συζήτηση, αυτό το Brand Affair, αν θα τα αφήσει στο Βραχάτι δίπλα στο εξοχικό του ή στο Γαλατά Χανίων, εκεί όπου είχε ζητήσει και ο ίδιος, ακόμη και με την επιστολή που είχε στείλει στο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, βλέπουμε τον Παρθενώνα, βλέπουμε ακριβώς τη θέα που είχε από το γραφείο του ο Μίκης Θεοδωράκης έως σήμερα το πρωί. Οπότε και άφησε την τελευταία του πνοή. Κυριάκο Μαντούβαλε, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε. Παραμένοντας φυσικά στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, πώς θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Σε τριήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται από σήμερα η Ελλάδα, τιμώντας τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Στο ανεκτήμητης αξίας έργο που αφήνει παρακαταθήκη, αλλά και την πολιτική του δράση, στάθηκαν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η είδηση του θανάτου του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη ξεπέρασε τα σύνορα και έγινε θέμα στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία του πλανήτη. Αντίο στον οικουμενικότερο των Ελλήνων, θα έχουν την ευκαιρία να πούν όσοι τον λάτρεψαν, καθώς η σωρός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Η Ελλάδα θρηνεί. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος που συνδέθηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης και αγωνιστής, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη χώρα μας. Νιώθω σήμερα ορφανή. Ορφάνεψε ο τόπος από αυτόν που ήταν η σύμπτυξη όλης της τραγικής του ιστορίας. Ένα σχεδόν αιώνα. Ο Μίκης δεν μπορεί να ξεχαστεί με τίποτα. Λέμε σήμερα ότι φεύγει, αλλά στην ουσία μένει και θα μένει για πάντα αιωνίως. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Συγκινητικά ήταν τα πρώτα λόγια της κόρης του αείμνηστου Μίκη. Να πω να τον αγαπάτε πάντα τον μπαμπά. Να αγαπάτε πάντα τον μπαμπά. Αυτό. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Στην απώλεια του χαρισματικού μουσικοσυνθέτη αναφέρθηκε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, κάνοντας ειδική μνήμα στο σπουδαίο έργο που αφήνει παρακαταθήκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης για την δική μου γενιά και την προηγούμενη και νομίζω για πολλές γενιές ήταν το σύμβολο του αγώνα του καλού. Ταυτιστήκαμε με τις μουσικές του, μας ταξίδεψε παντού, η Ελλάδα η ίδια, οι αγώνες της, οι αγώνες αυτού λαού έχουν ταυτιστεί με τη μουσική του Μίκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης
περνά πια στην αιωνιότητα. Η φωνή του σήγησε και μαζί του σήγησε και ολόκληρος ο ελληνισμός. Όμως μας αφήνει παρακαταθήκη τα τραγούδια του, την πολιτική του δράση, αλλά και την εθνική του προσφορά σε κρίσιμες στιγμές. Η Ρωμιοσύνη σήμερα κλαίει και γι' αυτό και με απόφαση της κυβέρνησης από σήμερα κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος. Αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά συγκίνηση έναν σπουδαίο Έλληνα, μια παγκόσμια ακτινοβολίας προσωπικότητα, το μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, που με το έργο του έδωσε άλλο νόημα στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα μας και έξω από αυτή, στον αγώνα τους για κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερία, δημοκρατία. Και το μόνο βέβαιο τούτε στις ώρες είναι ότι τον αποχαιρετούμε με τη βεβαιότητα ότι αφήνει πίσω του στίγμα ανεξίτηλο στην ψυχή του λαού μας, στην ταυτότητα της πατρίδας μας, αλλά και στην πολιτισμική κληρονομιά της Οικουμένης Θωλάκηρης. Ο Μίκης Θεοδωράκης δημιούργησε ένα τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο για τον τόπο, ενώ οι ιδέες του και οι πολιτικοί του αγώνες, που ενέπνευσαν περισσότερες από μία γενιές, αποτελούν παρακαταθήκες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την εθνική αξιοπρέπεια. Φλεγόμενος από το πάθος της προσφοράς στο λαό, ο Μίκης κατόρθωσε να χωρέσει στο μεγαλειώδες έργο του όλο το έπος της λαϊκής πάλης του 20ου αιώνα στη χώρα μας. Άλλωστε, μέρος αυτού του έπους υπήρξε και ο ίδιος. Μη παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου. Αυτό έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης και αυτό πρέπει να ισχύει για όλους μας. Είμαστε υποχρεωμένοι, άτομα σαν τον Μίκη Θεοδωράκη, να τα τιμούμε, γιατί για μας τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Η Ρωμιοσύνη φτώχεινε σήμερα, αλλά τη Ρωμιοσύνη ο Μίκης Θεοδωράκης την πρίκησε με μια μεγάλη περιουσία που την κατέστησε περισσότερο πλούσια στο διηνεκές. Στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Η Βουλή την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει θα τιμήσει τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Εμείς όμως σήμερα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για την μεγάλη απώλεια. Η είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη δεν θα μπορούσε φυσικά να αφήσει ασυγκίνητο τον ξένο τύπο, καθώς η φήμη του είχε περάσει τα ελληνικά σύνορα εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορία του πλανήτη κάνουν εκτενείς αναφορές στη ζωή και τη σταδιοδρομία του. Με τίτλο «Ο Έλληνας συνθέτης του Ζορμπά πεθαίνει σε ηλικία 96 ετών», το πρακτορείο Reuters αναφέρεται συνοπτικά στη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Οι New York Times εστιάζουν στον αγώνα του Μίκη κατά τη Χούντα που τον φυλάκισε και τον εξόρισε ως επαναστάτη. Η είδηση του θανάτου του αστήρευτου μουσικοσυνθέτη κυριαρχεί και στα ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η Ελλάδα αποχαιρετά τον αρχάγγελό της. Έφυγε με το προνόμιο των αθανάτων. Νωρίτερα, η σώρος του Μίκη Θεοδωράκη απομακρύνθηκε με φέρετρο από το σπίτι του, ενώ πλήθος κόσμου σειραίει αφήνοντας από ένα λουλούδι στη μνήμη του. Και μεγαλώσαμε τον Θεοδωράκη, ζήσαμε τα τραγούδια του, τη ζωή του, την αντίσταση που έκανε, το πέσιμο της Χούντας. Ήρωας τελείως, εντάξει. Από σήμερα η Ελλάδα είναι φτωχότερη. Σήμερα έφυγε ένα μεγάλο σύμβολο της Ελλάδας που θα εμπνεύσει πολλούς νέους ακόμα. Ο κόσμος που τον λάτρεψε και αισθανόταν ρίγη συγκίνησης όταν άκουγε τη μουσική του θα έχει την ευκαιρία να του πει το στερνό αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα εκτεθεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα ισορρός του από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταφή του Μίκη Θεοδωράκη θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στο Βραχάτι Κορινθίας.